πάμε στην τελευταία στροφή και θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία στη Silicon Valley, αν και η Πυρίτιο Valley είναι στην Κίνα πια, η οποία παίζει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και σε όλες τις εφημερίδες, όχι μόνο τα οικονομικά, ότι μπορεί να είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο ντόμινο στο τραπεζικό και όχι μόνο χώρο. Θα μιλήσουμε τον κύριο Τάσο Λαβρέτζο, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει συχνά πυκνά. Σήμερα θα μείνουμε όμως στην επαγγελματική του εμπειρία και ιδιότητα, καθώς τώρα είναι σύμβουλος σε διεθνή εταιρεία σε ζητήματα διαχείρισης κινδύνων. Στο παρελθόν υπήρξε και διευθυντής διαχείρισης κινδύνων στην Εθνική Χρηματιστηριακή και σε μια σειρά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Πόσο πραγματικό είναι το ότι κινδυνεύουμε σε μια κατάσταση αλλά Lehman Brothers σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη και την Ελλάδα? Θα σας απαντήσω ως εξής, αλλά θα το αναλύσω στη συνέχεια. Υπάρχει προφανώς μια υπερευαισθησία εξαιτίας των γεγονότων που είχαν γίνει το 2008. Και επειδή επιπλέον, όπως είπατε, υπάρχει αυτό το λεγόμενο φαινόμενο ντόμινο, δηλαδή τα πιστωτικά γεγονότα είναι μια αλυσιδωτή διαδικασία. Δηλαδή, αν πέσει ένα, δύο, τρεις, μετά πλέον ανοίγουν τρύπες σε πολλούς. Δεν νομίζω όμως, από τα δεδομένα που έχω στη διάθεσή μου, ότι είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Και το λέω για να μην δημιουργούμε εσφαλμένες εντυπώσεις που μπορεί να δημιουργήσουν, ας πούμε, φοβίες που ίσως δεν εδράζονται στα πραγματικά στοιχεία. Θα ήθελα λίγο να αναλύσουμε, αν μου επιτρέπετε, ένα-δύο λεπτά, λίγο πώς λειτουργεί μια τράπεζα για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Μια τράπεζα, όπως πιθανώς ξέρουν οι φίλοι μας, παίρνει κεφάλαια από κάποιες πηγές. Παίρνει από τα λεφτά του μετόχου, παίρνει από θεσμικούς επενδυτές που μπορεί να έχει εκδώσει ομόλογα σε αυτούς, συνήθως είναι ένα ακριβό χρήμα αυτό, και κυρίως παίρνει λεφτά από τους καταθέτες της. Η μεγάλη πηγή δηλαδή χρημάτων για μια τράπεζα είναι οι καταθέτες της. Αυτά τα χρήματα τι τα κάνει μια τράπεζα? Ένα μέρος το κάνει κτίρια, υπολογιστή, υποδομή εν πάση περιπτώσει, αλλά κυρίως το δίνει σε δάνεια. Δάνεια σε ιδιώτες, για στεγαστικά, καταναλωτικά, δάνεια σε επιχειρήσεις κλπ. Αυτή είναι η βασική λειτουργία. Ποιο είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό μιας τράπεζας? Ότι χρησιμοποιεί λεφτά άλλων και τα δανείζει σε άλλους. Με κάποια μεθοδολογία, με κάποιες αρχές, δεν το κάνει στην τύχη. Άρα καρπούται ένα επιτοκιακό, μια επιτοκιακή διαφορά. Αγοράζει δηλαδή φθηνό χρήμα στις καταθέσεις και το δανείζει πιο ακριβά στους δανειολήπτες. Μπορεί να έχει λοιπόν μια καθαρή επιτοκιακή διαφορά 3, 4, 5%. Δεν είναι μικρό αυτό, γιατί αν έχεις πάρει ξένα λεφτά 100 δις και καρπούσε μια τέτοια επιτοκιακή διαφορά 5%, τα κέρδη σου είναι 5 δις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που ενδιαφέρει την τράπεζα είναι αυτή η διατήρηση του περιθωρίου, του επιτοκιακού. Αν λοιπόν είμαστε σε μια περίοδο που ανεβαίνουν τα επιτόκια, αν μια τράπεζα έχει όλα τα στοιχεία της σε κειμενόμενο επιτόκιο, θα αναπροσαρμοστούν. Μπορεί να αναπροσαρμοστούν και των καταθέσεων τα επιτόκια, μπορεί να αναπροσαρμοστούν και των δανείων. Άρα λοιπόν δεν θα έχει πρόβλημα μια τράπεζα αν ως επιτοπλίστων έχει σε κειμενόμενο επιτόκιο δώσει δάνεια. Μάλιστα θα σας πω ότι όχι μόνο πρόβλημα δεν θα έχει, αλλά σε αυτή την περίοδο πολλές τράπεζες ωφελούνται από την άνοδο επιτοκίων, γιατί όπως θα ξέρετε πολύ καλά, δεν ανεβάζουν τα επιτόκια των καταθέσεων, αλλά ανεβάζουν κατά προτεραιότητα τα επιτόκια των δανείων. Αυτό βελτιώνει την επιτοκιακή διαφορά και βοηθάει την κερδοφορία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια πρώτη μεγάλη ανάσα που πρέπει να πάρουμε. Το γεγονός ότι στη Silicon Valley υπήρξε πρόβλημα και όπως λένε τώρα πολλοί ότι επειδή ανεβάζει επιτόκια η Αμερική σκότωσε την τράπεζα, μην αρχίσουμε και λέμε ότι αυτό ισχύει για όλες τις τράπεζες. Έχει να κάνει με ένα διαχειριστικό λάθος της διοίκησης της Silicon Valley, η οποία φαίνεται να μην είχε καταλάβει πολύ καλά την έννοια του επιτοκιακού κινδύνου. Ή την είχε καταλάβει και παίζει άλλα παιχνίδια. Αυτό ας το βρουν αυτοί μεταξύ τους. Αλλά λέτε ότι δεν είναι γενικευμένη εικόνα, είναι στοχευμένη περισσότερο? Αν είναι πτωχευμένη η τράπεζα, λέτε, συγκεκριμένη? Όχι, όχι. Αν αυτό που συνέβη είναι στοχευμένο, δηλαδή. Καταρχάς, εγώ τα στοιχεία τώρα, αυτή τη στιγμή που αντλώ, προσπαθώ από διεθνείς ιστοσελίδες, Financial Times κλπ. Δεν μπορούμε να έχουμε πρωτογενή πληροφόρηση. Επειδή λοιπόν έχω δει τι εκφράζει αυτή η περίπτωση στη Silicon Valley, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε να το επεκτείνουμε.
Θα σας πω όμως, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν και άλλες τράπεζες που δημιουργούν θέματα. Υπάρχει άλλη μία επισήμως. Η Signature. Ναι, ναι. Άρα αυτή η κατάρρευση οφείλεται μόνο στην αύξηση των επιτοκίων, δεν το υπολόγισαν ως καλά εκεί στοχευμένα. Για την Silicon Valley θα λέγανε ναι. Και θα σας πω το γιατί. Γιατί αυτοί τι πήγανε και κάνανε. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη τράπεζα, η οποία κινείται, έχει πελάτες της, αυτό που λέμε startups, δηλαδή νεοφυείς εταιρείες. Οι οποίες πάνε και μαζεύουν κεφάλαια από διάφορους επενδυτές, φτιάχνουν αυτό που λέμε venture capital, και αυτό το κεφάλαιο το χρησιμοποιούν για μια εταιρεία νέας τεχνολογίας που μπορεί να δώσει, ξέρω εγώ, να γεννήσει μια νέα Microsoft κλπ. Mm-hmm. Οι πελάτες, λοιπόν, προσέξτε το τώρα αυτό. Οι πελάτες της Silicon Valley ήταν κυρίως τέτοιες εταιρείες που έβαζαν εκεί τα λεφτά τους που είχαν μαζέψει για τα project που είχαν σχεδιάσει. Αυτό τώρα για έναν που είναι μέσα στις τράπεζες έχει σημασία, γιατί η καταθετική βάση αυτής της τράπεζας δεν ήταν ιδιώτες, δεν ήταν μικροϊδιώτες που δύσκολα μετακινούν τα λεφτά τους. Ήταν εταιρείες. Μια εταιρεία μπορεί να σου έχει καταθέσει 2 εκατομμύρια και αύριο να στα πάρει, γιατί θέλει να πληρώσει να κάνει μια πληρωμή μεγάλη. Άρα η καταθετική βάση της Silicon Valley ήταν ευμετάβλητη και ασταθής. Αυτοί λοιπόν τι πήγανε και κάνανε. Πήγανε και κάνανε το χειρότερο δυνατόν. Επειδή είχαν πάρα πολλά λεφτά σε καταθέσεις και έπρεπε κάπου να τα χρησιμοποιήσουν, πήγανε και αγοράσανε στεγαστικά δάνεια, ενυπόθηκα. Το 56% του ενεργητικού τους περίπου. Είχαν μαζέψει 181 δισεκατομμύρια δολάρια καταθέσεις. Άρα ποσοστό ψηλότερο από ό,τι συνήθως κάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μου λέει. Όχι, δεν ήταν το εκεί το πρόβλημα. Γιατί μια τράπεζα αυτή είναι η δουλειά της, θα δανείζει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά που αγοράσαν ήταν σταθερού επιτοκίου. Μάλιστα. Δηλαδή είχαν μια απόδοση στο 1,8%, κλειστή όμως, φιξαρισμένη. Όταν λοιπόν άρχισαν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, αυτό το χαρτοφυλάκιο, η αξία του έπεφτε, γιατί ήταν σταθερού επιτοκίου. Άρχισαν λοιπόν να γράφουν ζημιές. Αυτό το είδαν οι πελάτες, που ξαναλέω δεν ήταν οι οποιοδήποτε πελάτες, και άρχισαν να δίνουν οδηγίες, ας πούμε, ότι αρχίσαν να βγάζει τα λεφτά από εκεί γιατί γράφουν ζημιές. Αυτό υποχρέωσε, άρχισαν λοιπόν εκροές, υποχρέωσε την τράπεζα να πουλήσει ένα μέρος με ζημιά και βγήκε και ζήτησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει τη ζημιά. Αυτό ήταν το καμπανάκι για τον πανικό και άρχισε πλέον η εκροή καταθέσεων. Τώρα μπορεί αυτό να γενικευτεί και να πάρει διαστάσεις παγκόσμιας κατάστασης, αυτό το, να έχουμε ένα background που λένε. Θα σας πω, εδώ έχει να κάνει πλέον με, αν δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ίσως, θεωρώ ότι ο μόνος κίνδυνος είναι κυρίως να δημιουργηθεί ψυχολογικός πανικός. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δείτε, επειδή προέκυψε και η άλλη περίπτωση της Signature Bank, πολλές τράπεζες στις ΗΠΑ που είναι μεσαίας κατηγορίας, δεν είναι μεγάλες τράπεζες, έχουν πρόβλημα και υπάρχουν εκροές, βλέπουμε οι τιμές των μετοχών τους πέφτουν στα χρηματιστήρια κλπ. Γιατί αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα στις μεσαίες τράπεζες, άρα ίσως να τα πάρουμε τα λεφτά ή να τα βάλουμε στις μεγάλες. Εκεί λοιπόν έχουν εσπευσμένα μιλήσει, τώρα μέχρι και ο Biden μίλησε, αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι μπαίνει μπροστά η Fed, εγγυάται τις καταθέσεις. Μάλιστα για τη Silicon Valley σας λέω ότι το όριο εγγύησης κατάθεσης στην Αμερική είναι 250.000 δολάρια να καταθέτει, και από ό,τι βλέπω από τις ανακοινώσεις μπήκαν εκεί πάνω την κιούντολο στις καταθέσεις. Εκτός των επενδυτών είπαν. Αυτοί παίξαν χάσαν, αυτό είπε ο Biden. Αυτοί που έχουν επενδυτικές τοποθέσεις είναι άλλη συζήτηση. Αλλά αυτοί που είναι καταθέτες σε μια τράπεζα είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Δεν μου λέτε, μήπως οι τράπεζες αυτές όπως η Silicon Valley Bank ασχολούνταν και με κρυπτονομίσματα τα οποία είναι σε κατάρρευση και παίξε και αυτό ρόλο. Αυτό το έκανε κυρίως από ό,τι μαθαίνω η Signature. Α, μάλιστα. Πιθανώς να το έκανε σε κάποιο βαθμό η Silicon Valley. Αλλά η Silicon Valley είναι κυρίως περίπτωση πολύ κακής απόφασης επιτοκιακού κινδύνου. Άρα λέτε, οι μεσαίου τύπου έχουν ένα ψυχολογικό θέμα τράπεζες. Έχουν, εγώ καταλαβαίνω, υποπτεύομαι ότι υπάρχει ένα κενό εποπτείας. Δηλαδή μετά την κρίση του 2008 έσπευσαν να ενισχύσουν το εποπτικό πλαίσιο παγκοσμίως και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Αμερική κινούνται, ξέρετε, στα θέματα τραπεζών πάντα με μια χρονική υστέρηση. Δεν υιοθετούν γρήγορα τα πλαίσια, τα ρυθμιστικά. Ίσως είναι και από κουλτούρα, θέλουν μια πιο ελεύθερη οικονομία, ίσως γιατί θέλουν να διατηρούν και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο. Θεωρώ λοιπόν ότι πιθανώς έχουν αφήσει κάποια περιθώρια στις μεσαίες τράπεζες, οι οποίες τώρα εμφανίζουν προβλήματα επειδή άρχισε αυτή η διαδικασία αυξήσεως των επιτοκίων. Δεν είναι όμως η άνοδος των επιτοκίων, μην κάνουμε αυτό το λάθος. Φερειπίν, οι ελληνικές τράπεζες, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουν τέτοιο θέμα. Αντιθέτως, νομίζω θα βελτιωθεί η κερδοφορία τους, γιατί είναι επενδεδημένες κυρίως σε κειμενωμένο επιτοκίου στοιχεία.
Άρα μην δημιουργούμε δηλαδή εντυπώσεις. Τώρα, ξαναλέω ότι ο κίνδυνος είναι κυρίως ψυχολογικός με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και γι' αυτό έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Νομίζω ήδη έχουν τεθεί έχουν γίνει δηλώσεις ότι θα καλύψουν οτιδήποτε συμβεί. Κύριε Λαβρέτζο, ακούγεται όμως έντονα από προχθές και έντονα χθες για μια μεγάλη ελβετικής πηγής τράπεζα, γιατί είναι πολυεθνικό το χρήμα, την Credit Suisse, ότι θα μου πείτε βέβαια ότι αυτή έχει και μια ιστορία πίσω της κακοδιαχείρισης, όμως εδώ ακούγεται ότι είναι η πρώτη μεγάλη τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να σκάσει. Ξαναλέω, αν δεν έχω τα δεδομένα, δηλαδή ποιοι λόγοι την οδηγούν εκεί, δεν μπορώ να απαντήσω σε μια φημολογία. Γιατί υπάρχει ένα θέμα του πώς έχουν διαχειριστεί κάποια πράγματα. Άρα για την ώρα λέτε ότι ο απόϊχος δημιουργεί τριγμούς, αλλά δεν εδράζεται, για την ώρα τουλάχιστον, ναι, σε δεδομένα που θα μπορούσαν να μας πούν ότι έχουμε μια παγκόσμια κρίση τύπου Lehman Brothers. Σωστά? Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν μας οδηγούν εκεί. Μάλιστα. Και δεν το λέω για να καθησυχάσω. Αν είχα ανησυχίες, να ξέρετε, θα βγαίνω να μιλήσω. Αλλά με τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί, η εικόνα φαίνεται να είναι εντοπισμένη σε κάποιες τράπεζες επειδή έχουν κάνει πράγματα που δεν πρέπει να κάνει μια κανονική τράπεζα. Και εδώ ξαναλέω, υπάρχει ένα κενό εποπτείας. Δεν μπορεί δηλαδή η Signature, όπως διαβάζουμε, να δεχόταν καταθέσεις σε κρυπτονόμισμα. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, έπαιξε κατά τη γνώμη του κύριου Λαβρέτζου ρόλο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τράπεζα, η Silicon, φαινόταν να είναι και ο βασικός χρηματοδότης των λεγόμενων πράσινων ενεργειών στην Καλιφόρνια, οι οποίες είναι υποκατάρρευση. Θα σας απαντήσω ως εξής. Εδώ έχει να κάνει λιγάκι με την οτροπία που έχει συγκεκριμένη τράπεζα, δηλαδή είναι έτσι στο πολύ σύγχρονο στυλ που είναι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, υπέρ των νέων κοινωνικών δεδομένων κλπ. Αυτό την όφησε σε μια χαλαρότητα σε πολλά πράγματα. Εξ όσων διαβάζω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν είχε chief risk officer, δηλαδή διευθυντή διαχείρισης κινδύνων για 8 μήνες. Και να γιατί υπάρχει τέτοιο κενό διαχειριστικό. Αλλά το να το γενικεύσουμε και να πούμε ότι επειδή οι πράσινες επενδύσεις δεν πάνε καλά, δεν ισχύει. Γιατί από τα δεδομένα που έχουμε εδώ, προσέξτε, από αυτά που μας λένε, δεν έγραψε ζημιές από τα δάνειά της. Είναι ότι είχε υπερβάλλουσα ρευστότητα, την επένδυσε σε περιουσιακά στοιχεία σταθερού επιτοκίου και όταν άρχισε η άνοδος των επιτοκίων, αυτά τα στοιχεία έγραφαν ζημιές. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια, για την ώρα φαίνεται να είναι μια εντοπισμένη, μια στοχευμένη κατάσταση. Χωρίς όμως, όπως είπατε, επειδή η ψυχολογία εδώ παίζει ρόλο, να γνωρίζουμε αν τελικά λειτουργήσει ως κρίκι-κρίκι μιας αλυσίδας κρισιακής. Ναι, γιατί εδώ μπαίνει η άλλη διάσταση του προβλήματος. Είναι αυτό που λέμε, όπως είπα, ο αλυσιδωτός χαρακτήρας των πιστωτικών φαινομένων. Δηλαδή, όταν μια τράπεζα καταραίει, αυτή έχει ανοίγματα σε όλο το σύστημα, σε όλες τις τράπεζες. Δημιουργεί λοιπόν προβλήματα σε όλους. Όταν είναι μόνο μία ή είναι μικρή, το αντιμετωπίζουν. Όταν καταρρεύσει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, πλέον αρχίζουν να έχουν προβλήματα όλο το σύστημα. Λοιπόν, αυτά που μας έχουν δώσει πάντως για την ώρα είναι αυτή η εικόνα. Εδώ να σημειώσουμε, ίσως έχει ενδιαφέρον να το πούμε γενικά, ότι από το 2016 και μετά έχουμε προχωρήσει και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ σε αυτή τη διαδικασία πλέον που μπορεί να οδηγήσει και σε κούρεμα καταθέσεων, αυτό που λέμε bail-in. Αυτό ακούγεται πολλές φορές εκφοβιστικό, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, έχουν υποχρεώσει τις τράπεζες να έχουν υψηλότερη κεφαλαιακή βάση. Δηλαδή, όταν γράψουν ζημιές, να έχουν ένα αρκετά καλό μαξιλάρι για να απορροφήσει τις ζημιές τους. Και μάλιστα τις έχουν υποχρεώσει εκτός από τα ίδια κεφάλαια να έχουν και χρηματοδότηση από ομολογιούχους θεσμικούς. Ένα δεύτερο μαξιλάρι, ώστε να απορροφήσει όσο γίνεται περισσότερες ζημίες. Και από εκεί και πέρα, αν και αυτοί δεν τα καταφέρουν, τότε περνάνε σε αυτό που λέμε διαδικασία εξυγίανσης. Σε αυτή την κατάσταση έχει μπει τώρα η Silicon Valley Bank. Δηλαδή έχουν κλείσει την τράπεζα, έχει μπει μέσα διαχειριστική διοίκηση, καινούρια, έχει φύγει η παλιά διοίκηση. Έχουν δει τα περιουσιακά τη στοιχεία. Ουσιαστικά διαγράφουν το κεφάλαιο των μετόχων γιατί έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και την επόμενη μέρα θα λειτουργήσει η τράπεζα με μικρότερο μέγεθος, δηλαδή θα έχουν απορροφηθεί οι ζημιές από τους μετόχους ή τους ομολογιούχους. Και για να είναι βέβαιοι, είπαν ότι επεκτείνουμε την εγγύηση των καταθέσεων σε όλο το ποσό πλήρως.
Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Λαβρέτζο. Η κατάρρευση Silicon Valley Bank οφείλεται μόνο στην αύξηση των επιτοκίων που αυτή είχε επενδύσει στα στεγαστικά σταθερού που είχαν ως συνέπεια τη μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ ή ο συνδυασμός ενός πολέμου με διαστάσεις παγκοσμίου σχεδόν με μια ενδεχόμενη τραπεζική κρίση μπορεί να οδηγήσει στην τέλεια καταιγίδα? Ξαναγυρίζουμε στο αρχικό ερώτημα. Εγώ θα το απαντήσω πάλι. Δεν θέλω, εγώ θέλω, δεν έχω δεδομένα για να μιλήσω. Δεν θέλω να ψάξουμε έτσι για μια θεωρία που μπορεί να ψάχνει να βρει και άλλες παραμέτρους. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διάβαζα, ας πούμε, Φερρυπίν, χθες New York Times ή Financial Times. Μας έχουν δώσει αυτή την εικόνα, ότι, και δεν είναι μόνο τα κυβερνητικά ομόλογα, οτιδήποτε έχει σταθερό επιτόκιο, ξέρετε. Αν έχετε δηλαδή κλείσει τα λεφτά σας σήμερα με 3%, με 2% και αύριο τα επιτόκια έχουν πάει στο 7%, αυτό το στοιχείο που έχετε πάρει σας βγάζει ζημιές. Αυτό το λάθος κάνανε αυτοί. Δεν είχαν πλήρη, ίσως ήταν, δεν ξέρω, πολύ ελαφρά η εντύπωσή τους για την έννοια του επιτοκιακού κινδύνου, και εδώ, να ξέρετε, εδώ βρίσκεται, και αυτό που λέω ότι υπάρχει εποπτική χαλαρότητα, και ίσως αυτό είναι πιο πολύ πρέπει να σας ανησυχήσει, ότι υπάρχει ίσως μια εποπτική χαλαρότητα στις μεσαίες αμερικάνικες τράπεζες και μπορεί να τους δημιουργήσει διάφορα θέματα. Στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, το πλαίσιο είναι πιο αυστηρό και είναι πιο καθολικό. Υποχρεώνει δηλαδή τις τράπεζες να τρέχουν σενάρια συνεχώς ανατακτά χρονικά διαστήματα, που βλέπουν τι αξία θα έχουν τα περιουσιακά του στοιχεία, αν τα επιτόκια ανέβουν ή πέσουν. Μάλιστα. Οπότε υποχρεωμένοι να μετράνε τον επιτοκιακό του κίνδυνο. Ο φίλος μου Σοκράτης λέει εδώ: είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον και οι πτωχεύσεις των τραπεζών είναι σαν τα φαντάσματα στο δωμάτιό σας. Αν πιστεύετε πως υπάρχουν, θα εμφανιστούν. Αν όλοι πιστεύουν σε μια χρεοκοπία, θα συμβεί. Αν δεν την πιστεύουν, όχι. Αυτή είναι η μέσα εισαγωγικά κοινωνιολογική πτυχή των οικονομικών, για όσους ξέρουν, λέει. Κοιτάξτε, ας πω, οι τράπεζες έχουν ένα χαρακτηριστικό. Όπως είπα πριν, τα χρήματά τους είναι αυτά που τους έχουν δώσει οι καταθέτες. Κρατάνε ένα μικρό ποσοστό, γιατί τους υποχρεώνει η Κεντρική Τράπεζα να κρατάνε ένα μαξιλάρι ρευστότητας για τις συναλλαγές, τις ημερήσιες. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος το έχουν δώσει σε δάνεια. Τα λεφτά, αλλά δεν είναι μέσα στην τράπεζα. Αυτό είναι η στάνταρ λειτουργία μιας τράπεζας. Από εκεί και πέρα, εάν αρχίσουν κάποιοι, γιατί βγήκε μια φήμη, να βγάζουν τα λεφτά τους, προφανώς δεν έχει όλες τις καταθέσεις να τις επιστρέψει. Τι κάνει τότε μια τράπεζα? Απευθύνεται στην Κεντρική Τράπεζα και θέτει ως ενέχειρο τα περιουσιακά της στοιχεία. Δηλαδή θα της θέσει ως ενέχειρο τα ομολογά της για να πάρει ρευστότητα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εάν δεν αντιμετωπίζει, δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω και να θέσει ως ενέχειρο τα δάνειά της. Αυτό ήταν ο μηχανισμός έλα που ζήσαμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ γρήγορες απαντήσεις δώστε μου. Σοφία, με ενδιαφέρει η γνώμη του κυρίου Λαβρέτζου. Όταν έγινε η υπόθεση της Lehman Brothers, ήταν ορατό το τι θα ακολουθήσει? Ήταν λογικό που εμείς εδώ νομίζαμε ότι θα μας αγγίξει αυτή η τέλεια καταιγίδα? Ήταν τελείως διαφορετική περίπτωση. Εκεί υπήρχε ένα πολύ γενικευμένο συστημικό πρόβλημα. Υπήρχαν δηλαδή δάνεια κακής ποιότητας, τα οποία οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης τα είχαν κρίνει ως υψηλής απόδοσης και ποιότητας. Υπήρχε ένα λάθος, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, ας εγώ το λέω λάθος, στην τιμολόγηση του κινδύνου. Και αυτό είχε διασπαρίσει όλο το σύστημα. Υπήρχε λοιπόν δυνατότητα συστημικής διασύνδεσης μεταξύ των τραπεζών. Επίσης και έγινε και ένα άλλο λάθος. Όταν άρχισαν να βγαίνουν οι φήμες για την Bear Stearns, σε αυτή την αγορά, γιατί είναι μια αγορά καρχαριών στην πραγματικότητα, μιλάω για τους bankers, ας πούμε, και τους ιδιώτες που κινούνται στις ΗΠΑ. Και πάντα η αγορά έτσι είναι, ανηλεής η αγορά. Σε αυτή λοιπόν τη φάση κρίνανε ότι ήταν μια ευκαιρία να ρίξουν την Bear Stearns για να την αγοράσουν φθηνά. Αλλά αυτό δυστυχώς δημιούργησε συστημικό πανικό και ξεκίνησε μια κρίση. Μην επεκταθείτε. Υπήρχε όμως το καύσιμο, σας λέω. Εκεί υπήρχε το καύσιμο. Μην επεκταθείτε, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου. Ο Σάκης, εδώ λέει, στην Ελλάδα το όποιο τραπεζικό σύστημα στην πραγματικότητα έχει παραχωρήσει τα κεφάλαια στα φαντ, τι αντοχές θα έχουν, όχι σε μεγάλο πρόβλημα, έστω σε μεσαίο ή μικρό. Μην τον είδατε τον Παναγή. Κάνω λάθος, λέει? Συγγνώμη, για ποιο, τι ακριβώς λέτε? Για το δικό μας τραπεζικό σύστημα στην πραγματικότητα, λέει, έχει παραχωρήσει τα κεφάλαια στα φαντ. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Οι τράπεζες έχουν ένα μετοχικό κεφάλαιο. Εδώ βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, να ξέρετε, ότι το δημόσιο μπήκε πάρα πολλές φορές στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει τις ζημίες των τραπεζών. Και κάποια στιγμή, όταν τελείωσαν αυτές τις ζημίες, την τελευταία στιγμή το δημόσιο δεν μπήκε να κάνει την τελευταία αύξηση κεφαλαίου, και αυτό έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί μπήκαν ιδιώτες μέτοχοι και πήραν πλέον τράπεζες οι οποίες ήταν σε μεγάλο βαθμό εξυγειαμένες.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια νέα μετοχική σύνθεση και οι τράπεζες λειτουργούν με βάση το υποπτικό πλαίσιο. Θέλω κλείνοντας, δράτω με τις ευκαιρίες με δύο κουβέντες. Μια και είστε στη διαχείριση κρίσεων, τη διαχείριση της κρίσης των τεμπών με το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος με 57 επισήμως νεκρούς, πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν, πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μετά το απέστειραν, σε λάθος του σταθμάρχη κλπ. Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τέτοια συστήματα, που είτε έχουν στις μεταφορές, είτε είναι οπουδήποτε, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν τα αφήνεις αυτά στον ανθρώπινο παράγοντα. Αν ο ανθρώπινος παράγοντας έχει 10% πιθανότητα ασφάλματος, θα του βάλεις και ένα δεύτερο και ένα τρίτο ή και ένα τέταρτο επίπεδο εξασφάλισης μέσω διάφορων αυτοματισμών, μέσω διάφορων διαδικασιών, ώστε να κατεβάσεις πολύ πολύ χαμηλά το επίπεδο λάθους. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν και από αυτά που μας είπαν, ήταν τα πράγματα σε μια εποχή που ήταν ίσως τη δεκαετία του 60, δηλαδή με σφυρίχτες και με φώτα και τηλεφωνήματα κατεύθυναν τα τρένα. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι η ευθύνη έχει να κάνει πλέον με αυτούς που διαχειρίστηκαν τη σιδηροδρομική υποδομή, που είναι βεβαίως τουλάχιστον η κυβέρνηση της τελευταίας 20ετίας, και βεβαίως η σημερινή κυβέρνηση έχει το εξής επιβαρυντικό στοιχείο. Είναι ίσως ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα αβελτηρίας, θέλω να πω έχουν και άλλοι όχι μόνο αυτή την ευθύνη, αλλά η σημερινή κυβέρνηση έκανε το λάθος να καυχιέται πάρα πολύ ότι έχει φέρει τον εξυγχρονισμό στη χώρα. Και αυτό το αφήγημα μιας κυβέρνησης άριστον που λειτουργεί εξυγχρονιστικά, νομίζω κατέρευσε με δραματικό τρόπο στην περίπτωση του ατυχήματος Ατέμπη. Μάλιστα. Επιστρέφω στο άλλο, θα κλείσουμε με αυτό. Ρωτάει, λέει ο φίλος ο Νίκος καταρχήν, στην Καλιφόρνια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με επιχειρήσεις που ασχολούνται φωτοβολταϊκά, αφού ο νέος κανονισμός δεν συμφέρει πλέον στους οικιακούς καταναλωτές που θα ήθελαν να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά στις στέγες τους, οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι χρηματοδότες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του χώρου. Αυτό το χρήμα που θα κοπεί για να στηριχτούν οι τράπεζες αυτές έχει στο σύνολό του κάποιο αντίκρισμα ή θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα υποτίμησης και ανάποδου πληθωρισμού? Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσά σε σχέση με αυτά που ήδη τυπώνονται. Θα απαντήσω ως εξής. Δηλαδή, αν χρειαστεί, γιατί είναι εγγύηση βασικά αυτό που δίνεται. Απαντήσατε, μην επεκτείνεστε παρακαλώ για να προλάβω. Ναι, και... δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα, αν υπάρχουν θέματα από κάποιες εταιρείες ή κάποιους κλάδους, αυτό δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε σε ένα γενικό τραπεζικό πρόβλημα που μπορεί να πάρει και παγκόσμιες διαστάσεις. Ο Ηλίας λέει κάτι πονηρό. Μήπως έτσι κλονίζει και τις κινέζικες startups η κατάρρευση της τράπεζας? Το θέμα με τις startups, κυρίως στην Αμερική, έχει πρόβλημα γιατί πλέον η άνοδος των επιτοκίων, επειδή αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείες εντάσσεως κεφαλαίου. Δηλαδή συλλέγουν κεφάλαια από διάφορους επενδυτές που αναζητούν αποδόσεις. Όταν όμως το αμερικάνικο Treasury πηγαίνει σε αποδόσεις του 4%, πλέον πολλά πράγματα σε όρους απόδοσης και κινδύνου τίθονται σε άλλη βάση. Άρα λοιπόν οι επικίνδυνες εταιρείες startup πλέον είναι επικίνδυνες γιατί υπόσχονται για μεγάλες αποδόσεις. Πλέον λοιπόν βρίσκουν πιο δύσκολα κεφάλαια. Αυτό είναι ένα βασικό που συμβαίνει εξαιτίας της άνοδου των επιτοκίων. Κύριε Λαβρέτου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας πίεσα λίγο στο τέλος για να προλάβω μερικές ερωτήσεις. Γιατί ίσως δεν επεκτάθηκα παραπάνω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.